Τι είστε. Καλά. Εμείς κοντεύουμε να γίνουμε, κύριε Κρυζωτάκη, ειδικοί με τα νερά. Στο τέλος θα σας ξεπεράσουμε και εσάς τους επιστήμονες εδώ. Πάντα η Κρήτη λοιπόν, έχει πολλούς ειδικούς, γιατί από την ανάγκη. Η ανάγκη τα προκαλεί όλα αυτά. Λοιπόν, εσείς έχετε την εικόνα όλης της Κρήτης, κύριε Κρυζωτάκη, και βγάλαμε πριν την είδηση ότι θα γίνει μία σύσκεψη τώρα την επόμενη εβδομάδα, Δευτέρα, αν δεν κάνω λάθος, στην Περιφερειακή Ενότητα Λασιθίου για τη Λειψιδρία και ενδεχομένως να έρθετε και εδώ στην Ιεράπετρα, έτσι. Αν δεν κάνω λάθος, είστε γεωλόγος. Ναι. Μάλιστα. Ναι. Και από τους καταρτισμένους και έχει ο κόσμος εμπιστοσύνη σε αυτά που λέτε, κύριε Κρυζωτάκη. Ναι. Προσπότε διεύθυνση δάδυνση αποκεντρωμένη διοίκηση Κρήτης. Και αυτό όταν παρουσιάζομαι στοιχεία. Έχουμε ένα σύστημα παρακολούθησης. Και με τα στοιχεία που έχουμε, αυτά που έχουμε στην, πέφτουν στην αντίληψή μας, με βάση αυτά μιλάμε. Όντως, δυστυχώς, τα κακά σενάρια επαληθεύτηκαν. Είμαστε μια από τις δυσκολότερες χρονιές ό,τι αφορά τις βροχές, τελευταίο 40 ετών. Έχουμε λιγότερες βροχοπτώσεις που έχουν καταγραφεί τα τελευταία 40 χρόνια για φέτος. Και το δεύτερο χαρακτηριστικό, το τρίτο συνεχόμενο έτος που έχουμε λίγες βροχοπτώσεις. Αυτό σε ανοβρία ό,τι αφορά. Υπάρχουν κάποιες μελέτες επιστημονικές που δείχνουν αν συνεχίσει, τώρα αυτό βέβαια Θεός δεν είμαστε, αλλά που δείχνει αν θα συνεχίσει αυτό ή αν θα... ας πούμε ξεκινήσει ένας άλλος κύκλος νερού, πώς να το πω, διότι έχει επιστήμονες, ας πούμε, λένε τα 7 χρόνια του κύκλου του ήλιου με τις ηλιακές κοιλίδες και τα λοιπά, 7 χρόνια έχουμε νερό, 7 χρόνια δεν έχουμε, αν μου πείτε τώρα, συν την κλιματική αλλαγή, συν όλα αυτά, δεν ξέρω αν στέκουν όλα αυτά, επιστήμονες τα λένε. Όντως έχουμε περιόδους που είναι ξηρότερες, υγρότερες περίοδες σε σχέση με τις μετρήσεις που έχουμε. Δεν έχουν μια κανονικότητα για να πούμε 5 χρόνια υγρά, 5 ξηρά. Αυτό είναι το μεγάλο μας το θέμα. Ναι, δεν μπορούμε μιλάμε, δηλαδή με σιγουριά μιλάμε να πούμε κάτι. Υπάρχει πιθανότητα τόσο, τι σημαίνει ότι κατά 30% θα έχουμε παράδειγμα υγρό έτος ή δεν θα έχουμε. Μόνο στατιστικά. Αλλά πρόβλεψη μεσοπρόθεσμη, η πρόβλεψη σίγουρα είναι λίγο ημερών μπροστά μας. Άλλες προβλέψεις δυστυχώς η επιστήμη σήμερα δεν έχει και δεν μπορεί να έχει. Μάλιστα. Οπότε δεν μπορούμε να πούμε με σιγουριά τι θα γίνει του χρόνου. Αλλά εν πάση περιπτώσει κάτι πρέπει να κάνουμε και εμείς, θεωρώ, κύριε Κρυζωτάκη. Δηλαδή, ας πούμε, γνωρίζω τα της Ιεράπετρας και αυτά σε αυτά θα αναφερθώ. Έχουμε σοβαρό το πρόβλημα, νομίζω το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, λειψιδρίας. Το φράγμα Μπραμιανών έχει αδειάσει εντελώς. Έχει μέσα, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε χθες ο πρόεδρος του ΤΟΕΒ, 1.700.000 κυβικά μέτρα νερού. Αυτή τη στιγμή είναι η καβάντζα, ας πούμε έτσι, γιατί δεν μπορεί να το πάρει όλο το νερό. Χρησιμοποιεί τις γεωτρήσεις που υπάρχουν, που έχουν βγει στη Σαρακίνα, τις τρεις αυτές γεωτρήσεις, συν τη Μαλάβρα, για να επιβιώσει ο κόσμος. Έχουμε αύξηση των καλλιεργειών. Αυτά τα στοιχεία προκύψαν εχθές, γι' αυτό σας τα λέω, ενδεχομένως να μην τα έχετε προλάβει κι εσείς να τα γνωρίσετε, να τα γνωρίζετε. Έχουμε αύξηση λοιπόν των καλλιεργειών προήμων και πευτικών, που δεν είναι πρόημα τώρα το καλοκαίρι, πάνω από 40%, με πολύ έτσι, γιατί υπάρχουν και άλλα στοιχεία που δίνουν ακριβώς, μας δίνουν περισσότερα στρέμματα τώρα. Δηλαδή, ήδη 4.000 στρέμματα, ας πούμε, καλλιέργειας θερινής, συν τις ελιές, συν. Έχετε... Εκεί, ναι, σας λέω τα στοιχεία που προκύψαν χθες, οπότε αντιλαμβάνομαι... Έχετε ένα ΤΟΕΒ που λειτουργεί πολύ καλά και μάλιστα πρέπει να είναι και από τους καλύτερους στην Ελλάδα, σε ό,τι αφορά τη λειτουργία του ΤΟΕΒ. Ναι, δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό. Τη διαχείριση του νερού που κάνουν. Αυτό είναι. Το δεύτερο είναι, θα πρέπει ο ΤΟΕΒ να δει τα αποθέματά του. Γι' αυτό είναι οι οδηγίες που έχουμε δώσει. Τα αποθέματά του είναι αυτό. Άρα, πόσο μπορούν να καλύψουν, τι ανάγκες καλύψουν, και με βάση αυτό να είναι καλλιέργειες. Δυστυχώς, άμεσα, πέρα από τις γεωτρήσεις περιοχές των Μύθων που έχουμε δώσει νερό, και εδώ θα πρέπει παρένθεση να πούμε ότι τις παρακολουθούμε και
και δεν ξέρουμε ακόμα ποια είναι τα δυνητικά αποθέματα. Μέχρι τώρα καλά πάνε οι γεωτρήσεις. Αλλά δεν ξέρουμε ακόμα. Έτσι είναι η πρώτη φορά που αντλούμε τέτοιες ποσότητες από την περιοχή. Είναι ανανεώσιμα αποθέματα, να μην φοβηθεί ο κόσμος ότι αν σταματήσουν του χρόνου που θα βρέξει θα ξαναγεμίσει πάλι ο υδροφορέας. Αλλά δεν ξέρουμε την δυναμικότητα πόσο θα είναι ως το τέλος του καλοκαιριού. Δείχνουν καλά στοιχεία πάντως μέχρι τώρα. Άρα, να ρωτήσω όμως κάτι, κύριε Μητσοτάκη, ότι άρα ο ΤΟΕΒ είναι αυτός που θα καθορίσει πόσες καλλιέργειες. Αυτός ξέρει τι ποσότητες νερού έχει αυτή τη στιγμή μέσα διαθέσιμες. Ναι, σας είπα, άρα, τα στοιχεία μας δόθηκαν εχθές, είναι αυτό. 40% των στρεμμάτων ή 1000% θα έχει νόημα αν έχει να του καλύψει νερό. Αν δεν έχει νερό, δεν μπορώ να καταλάβω τι αύξηση θα είναι αυτή. Αύξηση εννοώ των καλλιεργειών. Να σας πω κάτι τώρα, εχθές κάτι άλλο που προέκυψε και επειδή γνωρίζω ότι επειδή μπορείτε, οι τρεις γεωτρήσεις που λέτε τις παρακολουθείτε, κύριε Κητσοτάκη, είναι από τον ίδιο υδροφόρο ορίζοντα. Είναι ο υδροφορέας, ο καρστικός της περιοχής των Μύθων. Υπάρχει αυτό περίπτωση να εξαντληθεί αυτός ο... Γιατί μας είπατε δεν έχετε στοιχεία, αλλά όταν όμως παίρνεις από τον ίδιο ποταμό υπόγειο νερά, δεν υπάρχει κίνδυνος να στερεύσει ή να μπει θάλασσα ή δεν ξέρω τι. Γιατί έχουμε και πηγάδια και γεωτρήσεις. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε, ναι. Αλλά κάθε υδροφορέας έχει τη δικιά του, να πούμε, προσωπικότητα. Όντως συμβαίνει κάτω κοντά στην παραλία να υφαλμυρίζουν τα πηγάδια και οι γεωτρήσεις. Εκεί όπως είναι η δομή, η γεωλογική, δεν μπορεί να υφαλμυρίσει. Γιατί είμαστε πολύ πάνω από τη θάλασσα η στάθμη του υδροφόρου. Άρα η υφαλμύρίση το αποκλείουμε. Ναι, το ένα είναι αυτό. Ναι, το δεύτερο είναι κατά πόσο υπάρχουν αποθέματα. Τα αποθέματα αυτά που αντλούμε είναι τα ανανεώσιμα αποθέματα. Δηλαδή όταν βρέχει, κατεσδύουν τα νερά, εμπλουτίζουν τον υπόγειο υδροφορέα, το καλοκαίρι το αντλούμε και αυτός είναι ο κύκλος. Ναι. Γι' αυτό αυτά τα αποθέματα αντλούμε. Έχουμε καταστήσει ένα διπλό σύστημα παρακολούθηση, ένα αυτόματο που κάθε μία ώρα παίρνουμε μία μέτρηση, ένα σταθμό αυτόματο στην περιοχή μες στο φαράγγι και επιπλέον κάθε 10 μέρες παίρνουμε και με το χέρι ο ΤΟΕΒ και εμείς επαληθεύουμε αναταχτά διαστήματα τις στάθμες των νερών. Και παρακολουθούμε τον υπόγειο νερό. Τον υπόγειο νερό. Ναι. Και μιλάμε για ανανεώσιμα αποθέματα. Μάλιστα. Άρα, οπότε δεν κινδυνεύουμε προς το παρόν να ξεμείνουμε. Δεν κινδυνεύει, ο υδροφορέας δεν κινδυνεύει. Έτσι. Ωραία. Να ρωτήσω πρέπει όμως... να πούμε ότι αυτό το νερό είναι για ίδρευση. Όταν ολοκληρώσει τα δίκτυα η πόλη της Ρεθύμνου, το νερό αυτό θα πάει κατά προτεραιότητα γιατί είναι καλής ποιότητας, άριστο νερό. Για να υδρεύσει την πόλη της Ιεράπετρας και ό,τι περισσεύει προφανώς θα πάει για την άρδευση. Σωστά. Ναι. Άρα θα πρέπει να δούμε το ισοζύγιό του. Ναι. Οπότε τώρα αυτή τη στιγμή πώς θα το πιστεύετε με τα στοιχεία που βλέπετε και που έχετε, πώς μπορούμε να το διαχειριστούμε, δηλαδή ενδεχομένως να μπορούσαμε να βγάλουμε και κάποιες άλλες γεωτρήσεις, ξέρω εγώ, πιο χαμηλά, ας πούμε. Σε αυτή τη φάση δεν συνίσταται. Πώς θα την περιοχή του Μύθων όχι την στον ίδιο. Αλλά για άλλες περιοχές, για άλλες περιοχές, παράδειγμα πηγάδια όλα αυτά, θα πρέπει να αρχίσουν να λειτουργούν κάτω. Έτσι, σε μια δύσκολη περίοδο και μάλιστα είμαστε σε συνεννόηση και με τον ΤΟΕΒ. Ο ΤΟΕΒ και η Κυζωτάκη ζητάει πηγάδια, γεωτρήσεις ιδιωτικές, αν κάποιος μπορεί να παραχωρήσει. Εννοείται τα διοδοτούμενα. Αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να κυλήσει, διότι ο καθένας που έχει μια γεώτρηση ή ένα πηγάδι δεν νομίζω να το δώσει εύκολα. Σαν όμως υπηρεσία, εσείς προτείνετε κάτι, κύριε Κητσοτάκη, το οποίο να βοηθήσει, γιατί δεν φτάνει το νερό. Για άρδευση πάντα. Ή κάποιες, ας πούμε, ακόμα γεωτρήσεις. Ή αυτές, ας πούμε, τις γεώτρησης της Ανατολής που μας γκρινιάζει ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας ότι 1,5 χρόνο τώρα δεν έχει βγει σε πληστηριασμό. Η εκβάθυνση, αν τα λέω και σωστά, για να δούνε τι νερό υπάρχει. Τα χρήματα είναι... πώς το λένε, είναι έτοιμα να δοθούν, απλά πρέπει να βγει σε πλειοδοτικό διαγωνισμό. Όλα αυτά υπόθηκαν χθες και προχθές, παρακολουθούμε και εμείς πάρα πολύ στενά το νερό, διότι καταλαβαίνετε ότι θα τυναχθεί η περιοχή μας στον αέρα αν συνεχίσει έτσι και δεν έχουμε νερό. Εσείς έχετε λύσεις. Έχει συζητηθεί και το θέμα της
αφαλάτωσης, είτε της μαλάβρας, είτε ακουστεί πρόταση, ας πούμε, να γίνει μια γεώτρηση πιο πίσω από τη μαλάβρα, ας πούμε, όχι εκεί που βγαίνει το νερό, να το πάρουμε λίγο πιο καθαρό, λίγο πιο πίσω από τις πηγές, με γεώτρηση. Υπάρχει κάποια πρόταση από την περιφέρεια που θα μπορούσε να ζητηθεί και να είναι άμεση, προκειμένου να μπορέσει ο κόσμος να ζήσει εδώ, γιατί αλλιώς θα είμαστε, πώς το λένε, κλιματικοί μετανάστες, πρόσφυγες, μετανάστες. Ναι, ανοίξτε πολλά θέματα. Ναι. Πάρα πολλά θέματα. Και αυτά θα είναι η συζήτηση που θα γίνει και τη Δευτέρα. Θα επικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα, πολύ ειδικά θέματα. Από εκεί πέρα, προγραμματισμός άμεσα, πέρα από τα υφιστάμενες γεωτρήσεις, πηγάδια που υπάρχουν, και θα το δούμε πώς μπορεί να βοηθήσουν όλο αυτό το σύστημα τη Δευτέρα με τον ΤΟΕΒ. Άμεσα όλα αυτά που λέτε είναι καλές προτάσεις, αλλά θα πρέπει να τις δούμε και θα πρέπει να δούμε ποια συμφέρει καλύτερα, έχει το χαμηλότερο κόστος, ώστε να μην επιβαρυνθούν τα αγροτικά προϊόντα, που ξέρετε το πώς θα αγοράσει το νερό δεν περιέχεται αυτή η τιμή μέσα στη τιμή πώλησης. Αν αγοράσει ο αγρότης το νερό του 15-16 λεπτά ή 1 ευρώ, δεν σημαίνει θα αλλάξει τιμή του προϊόντος. Όχι, κύριε Κουτσοδάκελα, εδώ δεν έχουμε νερό. Άμα δεν έχουμε νερό, ξαναλέω ότι δεν παίζει το κόστος. Έτσι. Λέμε για εναλλακτικές λύσεις που είπατε, γιατί είπατε πολλές λύσεις. Ό,τι ακούμε μέσα, λέμε και μέσα. Αυτές οι λύσεις όλες συζητιώνται, αλλά από την άλλη μεριά θα πρέπει να δούμε και ποιο είναι το φθηνότερο νερό. Για να δούμε ποια λύση προχωράμε και η επόμενη και η μεθεπόμενη. Μα είναι δυνατόν να τα δούμε όμως τώρα, δηλαδή στην κρίση. Καταλαβαίνετε ότι. Ναι, τώρα με ρωτάτε για τον προγραμματισμό που γίνεται, δεν μπορώ να σας απαντήσω σε αυτό. Κάθε υπηρεσία κάνει τον προγραμματισμό της. Αλλά εν πάση περιπτώσει τη Δευτέρα. Οπότε τη Δευτέρα θα συζητηθούν όλα αυτά. Θα συζητηθούν και νομίζω και ο ΤΟΕΒ θα μπορέσει να σας ανακοινώσει και εμείς το επόμενα βήματα. Και βέβαια μέσα σε αυτά είναι και η εκτροπή του μύθου. Έτσι, το νερό πάει στη θάλασσα να εμπλουτίζει το φράγμα. Λέμε έτσι, τώρα για το πρόφραγμα είναι του μύθου. Ναι, όλα αυτά. Αυτό το αίμα πάνε με ρυθμούς χελώνας αυτά. Δηλαδή αυτό τώρα θα μπορούσε να βοηθήσει αν κατασκευαζόταν, ας πούμε, άμεσα. Αλλά μιλάμε τώρα για... Όχι, άμεσα δεν υπάρχει περίπτωση. Άρα τα χωρίζουμε σε άμεσα, δηλαδή τι πρέπει να γίνει αύριο το πρωί, εχθές, και τα χωρίζουμε και σε μεσοπρόθεσμα, ας πούμε, μέσω μακροπρόθεσμα. Αυτό θα είναι έτσι. Όχι, καταλαβαίνετε την αγωνία που εισπράττω από τον κόσμο. Πάρα πολύ μεγάλη αγωνία. Καταλαβαίνετε ότι θα τυναχθεί η οικονομία όχι μόνο της περιοχής, έτσι, στον αέρα. Το ΑΕΠ δεν θα έχει λαμβάνει από τα έσοδα, από τις εξαγωγές των προϊόντων. Δηλαδή είναι κρίσιμη η κατάσταση. Και τη Δευτέρα είπαμε θα γίνει στην αντιπεριφέρεια αρχικά μια σύσκεψη, και κατά δεύτερο λόγο θα έρθετε εδώ στην Ιερά Πέτρα. Αυτό καταλάβαμε και από τον κύριο Λουτσέτη, μας είπε. Ναι, αυτό θα γίνει και θα προγραμματιστεί και η επόμενη. Δεν έχει προγραμματιστεί ακόμα. Μάλιστα, ωραία. Οπότε θα σας περιμένουμε με προτάσεις. Θα μας πείτε προτάσεις για το πώς θα ποτίσουμε. Εννοείται ότι πρώτο, είπαμε, τα ιεραρχόντας, το πρώτο θα έχουμε να έχουμε νερό πάντα να πιούμε το αυτό. Και κατά δεύτερον, τι προτείνετε εσείς άμεσο, προκειμένου να μην υπάρχει αυτό το άγχος ότι το Δεκέμβρη, Σεπτέμβρη δεν θα έχουμε νερό. Καταλαβαίνετε τι γίνεται τώρα, έτσι. 17.000 στρέμματα στον αέρα θα τυναχθούν. Μιλάμε για ιδιωτικές υπηρεσίες. Και κακή ψυχολογία στον κόσμο. Μα την έχει, κύριε Κουτσοτάκη. Αυτή είναι η ψυχολογία του κόσμου, βλέποντας τι γίνεται στο φράγμα. Έτσι, αντιλαμβάνεστε. Πηγαίνει στο φράγμα και δεν υπάρχει νερό. Οπότε, τι ψυχολογία να του χαλάσουμε εμείς περαιτέρω. Λοιπόν, σας περιμένουμε με πολύ χαρά. Θα τα πούμε και από κοντά εδώ στη σύσκεψη που θα έχετε. Θα μας δώσετε, ελπίζω, ειδήσεις με λύσεις. Δηλαδή, είτε πρόκειται για κάντε μια αφαλάτωση, είτε πρόκειται για, ξέρω εγώ, ανοίξτε γεωτρήσεις κι άλλες, δεν ξέρω πώς και πού, σας έβαλα και πριν, θα τα ξαναπούμε. Να μην δημιουργούμε προδοκίες, όλα αυτά τα έργα δεν γίνονται από μια στιγμή στην άλλη.
Μην δημιουργούμε προσδοκίες. Ναι, κύριε Ζωτάκη, αλλά από κάπου πρέπει να ξεκινήσουμε όμως αύριο. Είναι σχεδιασμό, το καταλαβαίνω, σχεδιασμό. Αλλά μην δημιουργούμε προσδοκίες ότι σε ένα μήνα από αυτά τα μεγάλα έργα θα μπορέσουν να δώσουν νερό. Μην δημιουργούμε τέτοιες προσδοκίες. Όχι, δημιουργούμε προσδοκίες του τύπου ανοίγουμε γεώτρηση, ας πούμε, μία-δύο ακόμα ή στη βόρεια πλευρά, ας πούμε. Σε ένα μήνα ολοκληρώνεται. Ναι, αυτό λέμε. Τα μεγάλα έργα χρειάζονται χρόνο. Χρειάζονται χρόνο για να γίνουν. Με τις διαδικασίες που υπάρχουν και οι κατασκευές που πρέπει να γίνουν. Εν πάση περιπτώσει, να τα δούμε τη Δευτέρα. Μάλιστα, να τα δούμε. Πάντως είναι σε έκτακτη ανάγκη η περιοχή, κύριε Ξωτάκη. Αυτό να το έχετε υπόψη σας. Το γνωρίζω. Εντάξει, λοιπόν, ωραία, ωραία. Σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Θα τα ξαναπούμε και τον κόσμο για αυτά τα θέματα. Ναι, κάνουμε ό,τι μπορούμε, διαβάζουμε και μαθαίνουμε πράγματα όπως κοντεύουμε να στάσουμε να γίνουμε γεωλόγοι, καταλαβαίνετε, γιατί πρέπει να έχει ο κόσμος έγκυρη και σωστή ενημέρωση, διασταυρωμένη ενημέρωση. Σας ευχαριστούμε πολύ. Και εγώ σας καλημέρα σας. Γεια σας, καλημέρα.